Λοιπόν, πολύ καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ εκτάκτως σήμερα, 5η, 3 Οκτωβρίου, στην εκπομπή Πρώτο Σκόρ. Ο Ανδρέας Λεκάκης είναι στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του NSTV, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και έχουμε κάνει μια έκτακτη εκπομπή, γιατί είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε δύο ανθρώπους της ανδρικής ομάδας Βόλεϊ του Πανιωνίου σήμερα κοντά μας. Είναι η προπονήτρια της ομάδας, η κυρία Κατερίνα Οικονόμου, και ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λίγο πιο κοντά μόνο το μικρόφωνο σας θέλω, για να ακουγόμαστε καλά. Πραγματικά είναι η χαρά μου που είστε εδώ. Κάνουμε έκτακτα αυτή την εκπομπή, γιατί οι Δευτέρες είναι και λίγο δύσκολο το πρόγραμμά σας και με τις προπονήσεις καθημερινά. Και τώρα βέβαια να πω ότι και προπόνηση, αμέσως μετά από εδώ θα φύγετε για την προπόνηση. Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ για ένα ακόμη ξεκίνημα χρονιάς, για να τα πούμε, να συζητήσουμε. Παναγιώτη, νομίζω ότι έχει έρθει καιρό ειδικά. Στο... Ναι, νομίζω ότι 3 χρόνια. Ναι, με την κότσα τα είχαμε πει, νομίζω δύο φορές τα είχαμε πει. Καλά, μας και πέρσι. Λοιπόν, ξεκινάει μια χρονιά, η σεζόν 2019-2020. Ξεκινάει, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και η ιατρική ομάδα Βόλεϊ του Πανιωνίου. Έχετε την συμμετοχή για μια ακόμη χρονιά στην Α2 και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα νομίζω. Να ξεκινήσουμε με την coach, Παναγιώτη μου επιτρέπεις. Είναι η κυρία. Κατερίνα, δεύτερη χρονιά φέτος στον πάγκο του Πανιωνίου, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πλέον γνωρίζεις ακόμα καλύτερα την ομάδα. Πιστεύω ότι έχεις αποκτήσει και περισσότερη χημεία πλέον με τους παίκτες. Τι σημαίνει για σένα αυτό? Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάλι για την πρόσκληση που μας έκανες να βρεθούμε στο ξεκίνημα της χρονιάς στην εκπομπή σας. Όντως, δεύτερη χρονιά. Εμείς το μόνο που θέλουμε και ευελπιστούμε ως ομάδα να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας, όπως πολύ σωστά το είπες πριν. Τώρα βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα αυτό που είπα πριν. Προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ξέρω ότι έχεις έναν ιδιαίτερο δεσμό με το Πανιώνιο, γιατί μένεις και εδώ, στη Νέα Σμύρνη, πολλά χρόνια είσαι νεοσμυρνιώτισσα. Και μου έλεγες και πέρσι ότι πάντα είχες ένα ξεχωριστό δεσμό με τον Πανιώνιο, ήταν τιμή σου να προπονήσεις αυτήν την ομάδα πέρσι. Και φέτος που συνεχίζεις και δεύτερη χρονιά, νομίζω ότι τα συναισθήματά σου είναι ακόμη πιο έντονα και νομίζω θα δώσετε ακόμα περισσότερα φέτος, έτσι, για να φτάσετε στις επιτυχίες. Εννοείται και σαφέστε είναι και η τιμή μου, νέος Μινιώτησα, δεύτερο χρόνο στον Πανιώνιο, με τα παιδιά τα ήδη υπάρχοντα και με τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει, εντάξει, έχουμε δημιουργήσει μια καλή συνεργασία και καλή χημεία, θα έλεγα. Είμαστε μια χαρά. Όλα καλά. Να καλησπέρισουμε και τον Παναγιώτη, αλλιώς Ράμπο, έτσι το ψευδόνυμο μέσα στην ομάδα. Ποιος το κόλλησε αυτό το ψευδόνυμο, Παναγιώτη? Κάποιοι μας έρχεσαι όμως στο παιδικό, μπορεί και πάμε μέρα. Από τότε πάει, δηλαδή τόσο πίσω πάει. Δυστυχώς. Και για ποιο λόγο ακριβώς? Κάναμε κάποιες ασκήσεις με μικυμιστήσεις και άμυνες και τα λοιπά και εγώ όταν σηκώθηκα έκανα ένα θεατρικό σαν να πάω πολύ μόνο. Ήμουν 13 ώρ. Θα το έκανα και τώρα, απλά τότε ήμουν 13 ώρ. Και μου το κόλλησε κάποια μεγαλύτερη συμπαίκτες. Και έχει βγει και καινούργιο ράμπο τώρα, παίζεται. Επίκαιρο δηλαδή. Παναγιώτη, είσαι πολλά χρόνια στην οικογένεια του Πανιωνίου. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει η ομάδα. Έτσι, από το 2003 μου έλεγε που μπήκε στι ακαδημίε. Μέχρι τώρα πέρασε από όλα τα τμήματα. Έτσι. Από τότε αρχίσαμε μια παρέα με φίλου και συμμαθητές, α πούμε, κάπω έτσι. Και με τον Μάρα του Λαγιανό, δηλαδή, ξεκινήσαμε, είμαστε οικογενειακοί φίλοι, ξεκινήσαμε μαζί. Και από τότε δεν έχουμε χωριστεί είτε από τον Πανιώνιο είτε μεταξύ μας. Και ελπίζουμε να μην χωρίσουμε ποτέ, να συνεχίσει αυτό. Το καλοκαίρι ανανέωσε και όλα στην συνεργασία σου με την ομάδα. Ναι, όσο μπορούμε και όσο μπορούμε να προσφέρουμε στο τμήμα και όσο υπάρχει το τμήμα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, είναι αμαρτία να μπορεί να υπάρχουν παιδιά από τα ψηλά να το στηρίζουν. Τι είναι αυτό που ξέρει περισσότερο από τον Πανιώνιο? Πέρα από το κλίμα που υπάρχει στη Νέα Σμύρνη, είναι τα άτομα που γνωρίζει. Είτε είναι παράγοντες, είτε προπονητές, είτε είναι οι συμπαίκτες σου. Αλλά θα έλεγα το μεγαλύτερο δέσμο είναι τους παίκτες και μετά με το Πανιώνιο που υπάρχει, που το ξέρεις, ας πούμε, από που υπήρχε στα τοπικά, με τεχνικές, ανεβήκαμε στα φαλάδι μαζί, οι στόχοι που είσαι για μετά. Αυτό είναι που σου κρατάει και σου δίνει η αντίληψη για να συνεχίζει να δίνεις. Και φυσικά είσαι γεμάτος ανάμνησης έτσι όλα τα χρόνια, 15 χρόνια και πλέον με τα Κιανέδρα. Έχεις ζήσει πάρα πολλά με όλα τα τμήματα. Θα μιλήσουμε για την φετινή χρονιά, αλλά
προηγουμένως να πάμε λίγο στα περσινά, γιατί και οι δύο ήσασταν μέλη φυσικά της περσινής ομάδας. Λοιπόν, πέρσι η ομάδα πάλι συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α2. Πέτυχε το πρωταρχικό της στόχο που ήταν είσοδος στα play-off. Είχατε κάποια πολύ καλά παιχνίδια. Πήρατε κάποιες πολύ σημαντικές νίκες. Στη συνέχεια δεν καταφέρατε βέβαια να μπείτε στα μπαράζ. Νομίζω το πρόσωπο όμως ήταν θετικό. Εσύ, Κατερίνα, πόσο ικανοποιημένη είσαι από το πώς κύλησε πέρσι την χρονιά? Σαφέστατα και είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί πέρσι όταν ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε και με το καλύτερο πρόσωπο, να το πω έτσι. Ήταν αρνητικό, είχαμε ξεκινήσει με τρεις ήττες. Είχαν γίνει κάποιες μαζεμένες ήττες, ναι. Ναι, αλλά μετά η ομάδα βρήκε τον ρυθμό της, τα πατήματά της και κάναμε και στην πορεία κάναμε ένα σύνολο, νομίζω, 5 νίκες συνεχόμενες. Όπου κάναμε και την υποχρεώσαμε μάλλον τον Όφη στην πρώτη του ήττα. Ναι, ήταν με το πρωτάθλημα, ναι. Και μετά σιγά σιγά το αρνητικό πρόσημο, σαφέστατα είναι θετικό και μόνο που ευχαριστημένη θα μπορούσε να είναι. Τρίτη θέση τελική κατάταξη. Σε έναν δύσκολο ρόλο με 8 ομάδες, από τον οποίο πέσανε οι 3. Ναι. Αυτό και στα παιδιά, πολλά συγχαρητήρια και μπράβο τους και γενικά σε όλη την ομάδα. Ναι, το παιχνίδι με τον Όφη σίγουρα ήταν ένα από τα παιχνίδια ορόσημα τη περσινή χρονιά, το οποίο είχε γίνει στο κλειστό του Μίλωνα. Είχατε την γνωστή ταλαιπωρία με την έδρα, θα μιλήσουμε συνέχεια για το γηπεδικό. Και ένα άλλο παιχνίδι στη Ρόδο που ήσασταν πίσω με 2-0 και το πήρατε με έναν τροπή. Και το γύρισαμε με 2-3 και εκεί. Εσύ, Παναγιώτη, ποια είναι πιο η αναμνήσεω από πέρσι, ένα παιχνίδι που ζούμε. Επειδή λόγω του δύσκολου ξεκινήματος, το παιχνίδι με τον Ρόδο ήταν πολύ σημαντικό. Αλλά είχαμε ένα καλό παιχνίδι του προηγούμενου διαγωνιστή με τη Ρόδο, που μας έδωσε λίγο φτερά ότι μπορούμε να παίξουμε, γιατί δεν μας είχε πάει καλά η αρχή, είχαμε μια κούραση, ήταν λίγο αδερφή μεταξύ μας. Ήταν πολλά καινούργια στοιχεία στην ομάδα. Παίξαμε με τη Ρόδο, παίξαμε πολύ καλά, χάσαμε βέβαια, αλλά παίξαμε αρκετά καλά. Και μετά με τον Όφη, αλλά δεν είχαμε χάσει τίποτα, γιατί όλοι μας ήταν ξεγραμμένοι. Ήταν Όφη έτσι κι αλλιώς από την αρχή σχεδόν, που είχαν άλλο σίγουρο να ανεβεί. Ήταν το σχολείο, είχε πολλά στοιχεία υπέρ του. Και παίξαμε και πολύ καλά, ήταν πολύ δύσκολο το μάτς, είχε πάει tie break, είχε πολύ ένταση. Ήταν πολύ ωραίο μάτς, δεν νομίζω να τα καλύτερα που θυμάμαι από να παίξει δηλαδή. Και το παιχνίδι αυτό με τη Ρόδο, γιατί επίσης ήταν μια πολύ καλή ομάδα, είχαμε δυσκολίες με τραυματισμούς, είχαμε. Και με το γήπεδο ήταν πολλά δύσκολα πράγματα και από 2-0 τώρα σε έδρα αντιπάλου προς τον Χάνς και οτιδήποτε μάτς, οποιοσδήποτε και αντιπάλος, ειδικά αφού είναι η Ρόδος, ήταν πολύ σημαντικό. Είχατε δώσει ψυχή που λένε σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ήταν από τις φορές που αυτό επιβραβεύεται, έτσι, και εκ του αποτελέσματος. Ναι, και αυτό είναι, γιατί βγήκαμε με παιδιά μεταξύ μας που δεν γνωριζόμασταν, που μέσα από αυτά μας γνωρίζεις αναγκαστικά, δηλαδή μαθαίνεις στο σπίτι σου και από την καλή και από την κακή. Και μαθαίνεις και δίνεις πράγματα χωρίς να περιμένεις να πας. Δηλαδή, απλά είναι για να κερδίσεις. Και με τους σπίτι αυτό σε δένει, αυτό κρατάς μετά, δεν είναι κρατάς κάτι άλλο. Μάλιστα, και η περσινή χρονιά τελείωσε όπως είπαμε. Θετικά, όπως λέει και η coach. Αφού είναι ευχαριστημένη η coach Παναγιώτη, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά στην προετοιμασία για την φετινή σεζόν που για εσάς ξεκινάει σε λίγες ημέρες ουσιαστικά, μέσα στον Οκτώβρη. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Ξεκινήσατε από τα τέλη Αυγούστου την προετοιμασία. Σε τι φάση βρισκόμαστε τώρα, Κατερίνα? Ξεκινήσαμε με τους 9 Αυγούστου, κάναμε τη φυσική μας κατάσταση, κάναμε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, το δεύτερο και τώρα στο τρίτο, στο τελικό στάδιο. Τελικό στάδιο. Τακτική περισσότερο δουλεύουμε, σε 2 εβδομάδες ξεκινάμε, 19 Οκτωβρίου. Προπονήσεις να πούμε στο ΣΕΦ για άλλη μια χρονιά. Οι προπονήσεις για άλλη μια χρονιά γίνονται στο ΣΕΦ όπως και πέρυσι, γιατί τώρα το Αρτάκης δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν έχω ξεκινήσει καν ακόμη. Ναι, εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Άρα θεωρώ που θα μακροπρόθεσμα πάρα πολύ, 3-4 χρόνια. Και ήταν να ξεκινήσετε 19, το δίμηνο 19-20 Οκτωβρίου. Ναι, αλλά λόγω τότε αποσύρθηκε η ομάδα της Ρόδου, επειδή πέρασαν πρώτη αγωνιστική με την Ρόδου, θα πηγαίναμε στην Ρόδου, επισήμως και σήμερα νομίζω, δήλωσε ότι δεν θα κατέβει. Άρα συνεπώς αυτόματα έχουμε ένα ρεπό, αυτό είναι καλό για μας γιατί κερδίζουμε άλλη μια εβδομάδα. Και μετά ξεκινάμε δεύτερη αγωνιστική στην έδρα μας με τον Πανεπιστημιακό. Έχουν προγραμματιστεί κάποια φιλικά μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Έχουν προγραμματιστεί, ήδη έχουμε παίξει 2 φιλικά. Το ένα με την Αγία Παρασκευή και το άλλο με το Φίβο Μελισσίων. Το Σάββατο παίζουμε
πηγαίνουμε στους νέους Βίρονες, που είναι η ομάδα που είναι στην ΑΛΦΑ2. Και αυτή και εντάξει, έχουμε βάλει και άλλα φιλικά. Γύρω στον αριθμό των 6-7 λοιπόν θα παίξουμε πριν ξεκινήσουμε. Παναγιώτη, όλο αυτό το διάστημα που κυλάει η προετοιμασία της ομάδας, εσύ πώς βλέπεις το κλίμα με τα υπόλοιπα παιδιά, πώς είναι για σένα αυτή η φάση? Ήταν αρκετά νέα παιδιά. Θα τα πούμε και συνέχεια αναλυτικά, βέβαια. Ναι, τα οποία τα γνωρίζαμε, όχι σαν προσωπικότητα, αλλά τα γνωρίζαμε σαν άτομα. Και με το που ήρθαμε στην ομάδα, βρεθήκαμε να είμαστε πιο κοντά από ό,τι περιμέναμε. Ειδικά όταν έρχονται από διαφορετικές ομάδες, από διαφορετικές κατηγορίες, οτιδήποτε έρχονται ξαφνικά άτομα. Που υπάρχει ιδέα κορμό, α πούμε, στην ομάδα. Αλλά μέχρι στιγμή είμαστε πολύ καλά. Βλέπουμε και στο παιχνίδι μα, δηλαδή, να προσπαθούμε να βρισκόμαστε παραπάνω από ό,τι θα περίμενε κάποιο. Περιμένουμε τώρα και τα πούμε αναφιλικά, να δούμε και πιο καλή χημεία. Αλλά μέχρι στιγμή είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Καταρίνα, από τα μέχρι τώρα φιλικά, τι εικόνα έχει σχηματίσει για την ομάδα? Εντάξει, είναι νωρί ακόμη. Είναι νωρί ακόμη. Δύο φιλικά. Εντάξει, τα παιδιά λόγω τη προετοιμασία και με τα βάρη που κάνουν. Δεν έχουμε φτάσει στο θεμητό αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Είμαστε καλά. Θα δούμε και μέσα από τα επόμενα φιλικά τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Προσπαθούμε μέσα από το φιλικό να δούμε τις δυναμίες μας και θα σας βελτιώσουμε. Και αυτό που κάνουμε. Τα παιδιά, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ότι είναι καλά μεταξύ τους, είμαστε καλά μεταξύ μας. Και αυτό το βλέπω και εγώ. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Υπάρχει και μια καλή μεταξύ των αθλητών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ίσως το πιο σημαντικό. Και μεταξύ εμένα και των αθλητών μαζί, σε δεύτερη. Να πάμε λίγο στις κινήσεις που έγιναν στην ομάδα αυτό το καλοκαίρι. Πριν από τα νέα πρόσωπα, πάμε στις ανανεώσεις, γιατί είχαμε και αρκετές ανανεώσεις παιχτών που ήταν πέρσι στην ομάδα. Ο Δημόπουλος, ο Μαυραγάνης, ο Παναγιώτης, ο Μάριος, ο Βλαβιανός. Ναι, και ο Κούνας ο Νίκος. Και ο Κούνας ο Νίκος. Πέντε. Το καλό είναι ότι στους πέντε ήδη υπάρχοντες ήρθαν και δύο αθλητές οι οποίοι ήταν πριν αναγνωρίσει στον Πανιόνιο, ο Κουτσούρης ο Στέλιος το Λίπερο και ο Τασάκος ο Γιάννης ο Κεντρικός. Άρα τους θεωρώ δικούς μας, γιατί ναι. Εντάξει, μία χρονιά λείψανε. Είναι σημαντικό να παραμείνει ο Γιάννης η ομάδα. Βέβαια, και πόσο μάλλον τα παιδιά που γνωρίζονται. Πόσα χρόνια μαζί. Με 8 με τον Στέλιο, με τον Γιάννη 3-4. Και τώρα ήρθε και η προσθήκη άλλων 4 ατόμων και κοινωνίων ατόμων. Καλά θα είναι να τους αναφέρουμε. Ναι, τώρα θα πούμε. Ο Πασαδόρος, ο Γιαννόπουλος, ο Γιώργος Διακόνιος. Είναι ο Δημήτρης ο Σιώπης Ακραίος. Και ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, ακραίος και αυτός. Που πιστεύουμε αυτή την προσθήκη που τους επιλέξαμε, έχουμε ένα καλό και δυνατό ρόστερ. Ακόμη πιο ευχάριστο για εμάς είναι ότι ήρθαν και τρία παιδιά από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου, από τα παιδικά και εφηβικά τμήματα. Είναι ο Γιάννης Τσάμης, ο Γιώργος Καρατάλος και ο Στράτος Καραγρηγόριο. Και πραγματικά εύχομαι μελλοντικά να έρχονται και περισσότερα παιδιά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Για την ανεργή ομάδα να πλησιώνεται από αθλητές. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο ένα-ένα. Είπαμε για τα 4 νέα πρόσωπα, ο Σιώπης, ο Γιόντας, ο Ιωαννόπουλος και ο Χατζηνικολάου. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτούς τους παίκτες, Κατερίνα, τι μπορεί να δώσει ο καθένας στην ομάδα και να τους γνωρίσει λίγο καλύτερα και ο κόσμος. Αυτά τα νέα πρόσωπα. Εντάξει, σχήμα τις θέσεις τους είναι ακραίοι, Πασαδόρος και Διαγόνιος. Αυτό που είπα πριν, εμείς τους επιλέξαμε. Ξέρουμε ότι με τις δυνατότητες που θα βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ομάδα και με τους ήδη υπάρχοντες αυτό που λέμε. Σιγά σιγά δουλειά και μέσα από τη δουλειά θα βγει και συνεργασία και των αθλητών μεταξύ τους και πόσο μόνο και εμείς μαζί με τους αθλητές. Είμαστε σε καλό επίπεδο, σε καλό στάδιο και όσο περνάει ο καιρός, ακόμη θα βελτιώνουμε περισσότερο. Και άτομα και αθλητές. Και ομαδικά. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που έχουμε βάλει ως στόχο εξ αρχής μαζί με τα παιδιά.
Παναγιώτη, εσύ είσαι από του πιο παλιού παίκτε στην ομάδα. Μπορεί και ο πιο παλιό αυτή τη στιγμή, έτσι. Με τον Μάριο. Μαζί με τον Μάριο, ξεκινήσατε και μαζί, άρα οι πιο παλιοί. Επομένως, φαντάζομαι ότι έχει αναλάβει το ρόλο στα καινούργια παιδιά να τα βάλει σιγά-σιγά στο κλίμα, να του δώσει να καταλάβουν τι σημαίνει να αγωνίζονται στον Πανιόνιο. Έτσι, έχει αυτό το ρόλο υπομειστεί, ίσω. Εντάξει, α πούμε, όχι και αφελώ, αλλά και ασυνέστα και στα παιδιά όταν έρχονται και ξέρουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην ομάδα, οι ερωτήσει για το γήπεδο και τον κόσμο. Για μικροπράγματα κατευθύνονται προς εμάς. Εντάξει, φυσιολογικό να παίρνουμε αυτόν τον ρόλο ακόμα και να μην θέλουμε και λόγω ηλικίας. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό το πλαίσιο κομμάτι και αυτοί αντίστοιχα να μπορούμε να δώσουμε στην ομάδα πίσω ό,τι μπορούμε. Και την άλλη, εσύ τώρα να παίζεις μαζί με παιδιά που γνωρίζεις χρόνια, που ουσιαστικά είστε μια παρέα και εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές σε αποφορτίζει κιόλας για μια χρονιά που έρχεται. Ναι, ασυναίσθητα προσφέρεις πράγματα που δεν το περίμενες ή δεν παρεξηγήσαμε μικροπράγματα μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην προπόνηση, στα αποδοτήρια. Και γενικά είναι αυτό είναι ότι είσαι με ένα φίλο σου, δεν είσαι με ένα αθλητή σου. Ναι. Μερικές φορές αυτό δεν είναι πάντα καλό, αλλά γι' αυτό υποτίθεται υπάρχει προπονητής, για να βάζεις αυτά τα όρια, για να μην είσαι πάντα ένα φίλο, δεν είναι παρέα, δεν είσαι μια καφετέρια, είσαι μια ομάδα, δεν έχεις ένα κοινό στόχο, να προσφέρεις κάποια πράγματα και να βγει ένα αποτέλεσμα στο τέλος της προπόνησης, στο τέλος του αγώνα, στο τέλος της χρονιάς. Είναι αυτό που λέμε και το είπαμε και προηγουμένως, είναι το πιο σημαντικό για μια ομάδα. Το καλό και αυτό που είπαμε, τη λέξη παρέα. Το ότι είναι παρέα δεν σημαίνει ότι είναι και μέσα στην προπόνηση. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Παρέα υπάρχει, αλλά μέσα στην προπόνηση γνωρίζουν και οι διευθυντές ότι όταν κάνουμε προπόνηση δουλεύουμε σωστά. Και μέσα από αυτό και λόγω τη παρέα θα βγει και προ τα έξω και το αποτέλεσμα που θέλουν. Γιατί γνωρίζονται μεταξύ του καλά. Και το παρέα βλέπουμε την καλή την έννοια, όχι την κακή την έννοια. Παρέα εκτό προπόνηση, τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μέσα όμω ο ένα γνωρίζει τον άλλον και αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ καλό. Και για την ομάδα και πόσο μάλλον ακόμα ένα. Και διευκολύνει το δικό σου έργο, πολλέ φορέ. Ένα σύνακο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, και πάμε και στα νέα παλιά πρόσωπα. Στέλιος Κουτσούρης, Γιάννης Τασάκος. Τι σημαίνει για την ομάδα αυτές οι επιστροφές? Πέρα από σαν προσωπικό και σαν άτομα και σαν φίλοι, είναι παίχτες που άλλους φέρνουν και τους χρειαζόμασταν φέτος. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθανε και είναι ένα σύν ακόμα το ότι δεν χρειάζεται χρόνο παραγωγή. Είτε με την coach είτε με εμά. Κατευθείαν έχουμε μπει και δουλεύουμε σαν να συνεχίζουμε μια προπόνηση που αφήσαμε 2 χρόνια μαζί. Δηλαδή είναι δύο πράγματα για εμάς. Ναι, γιατί η παρέα έχει συνεχιστεί και όσο ήταν από τότε στην ομάδα έχει συνεχιστεί παρέα. Οπότε δεν χάσαμε κάτι. Απλά δεν κάναμε προπόνηση μαζί. Και το άλλο θετικό για μένα, το γνωρίζω και ο Παναγιώτης, εμείς τις προπονήσεις μας τις τελειώσαμε κοντά φέτος 20 Ιουλίου. Ήδη τα παιδιά από τον Μάιο κάναμε μαζί προπονήσεις και με τα παιδιά από τον Βανέρδη και τα καινούργια παιδιά. Άρα από τότε είχαν βρεθεί, είχαν δεθεί λιγάκι. Έστω τον ένα μήνα, ενάμιση. Και από όταν ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, ήταν η ομάδα πολύ πιο οργανωμένη. Αυτό ίσως ήταν η Στραπετσόνα, νομίζω, πέρσι. Και ο Γιάννης τον Απολλώνα. Απολλώνας Μύρινης. Γι' αυτό. Και ειδικά η άποψη του Στέλιου σου δίνει μια επιπλέον επιλογή στο Λίμπερο πέρσι. Τα λεπτομέρειε στην θέση του Λίμπερο, ναι, μπορώ να πω ότι έχω δύο εξωτερικού αθλητέ στη θέση αυτή. Ο ένα καλύπτει τον άλλον πάρα πολύ. Πέρσι είχαμε κάποιο πρόβλημα. Είχαμε ένα Λίμπερο μόνο. Λέω ότι ταλαιπωρήθηκε μια χαρά ήταν ο Γιάννης. Απλά δεν είχε από πίσω. Αλλά δεν είχα και άλλο. Κοιτάξτε, προέκυψε, είχε φύγει το χαρτί Λίμπερο, έφυγε για προσωπικού λόγου τον Λίμπερο. Και είχαμε μείνει με έναν ενίδητο σε αυτή τη θέση. Μα και σε όλες τις θέσεις θεωρώ ότι είμαστε καλά, είμαστε ενισχυμένοι. Και από εκεί και πέρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αυτό που πάντα λέω, δουλειά. Λοιπόν, και όπως είπε και ο κόσμος προηγουμένως, με την αθλητική ομάδα προπονούνται και τρία παιδιά από τις ακαδημίες. Να τους αναφέρουμε είναι ο Στράτος Καραγρηγορίου, ο Γιάννης Τσάμης και ο Γιώργος Καρτάλος. Κατεύθυνα αυτά τα παιδιά πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις στη διάρκεια της χρονιάς και πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν για τις ακαδημίες? Σε πρώτη φάση τα παιδιά, επειδή τα παρακολούθησα και τον Ιούνιο, τον Μάιο, έκαναν κάποιες προπονήσεις, όπου είχε και ο Παναγιώτης ήταν προπονητής τους, ένας από τους προπονητές. Τα είχα παρακολουθήσει, είδα κάτι ενδιαφέρον, είδα ενδιαφέρον σε αυτά τους συγκεκριμένους τρεις αθλητές, ο ένας είναι ο Πασαδόρος,
Δηλαδή, ένα πασαδόρο 2 μέτρα, εντάξει, πρέπει να όχι μόνο να εξοπλιστεί από τον Παναγιώνιο, αλλά θα πω και ακόμη και περισσότερο. Ακόμη και από τα κλιμάκια και από τι εθνικέ ομάδε που πρέπει να το προσέξουν. Είναι ο Γιάννης Τσάμις που είναι στη θέση του Ακρό και είναι ο Στράτος Καραγκιόγλου που είναι θέση κεντρικού. Σε πρώτη φάση ακολουθούμε την ομάδα, συμμετέχουν και μόνο που συμμετέχουν στην ομάδα και παίρνουν εμπειρία από την αντρική ομάδα, για τους ίδιους είναι πολύ σημαντικό. Και εύχομαι και άλλα παιδιά να ακολουθήσουν την θέση του κάθε αθλητή αυτή. Σε δεύτερη φάση, το πώς θα αξιοποιηθούν, πρέπει και οι ίδιοι να δώσουν περισσότερο από ό,τι μπορούν. Να δουλέψουν. Και αν δοθεί η ευκαιρία, γιατί όχι, αν καταφέρουμε να πούμε και έστω και ένα πόντο να παίξουν. Ναι. Δύο πόντο θα είναι πολύ σημαντικό για τους ευκαιρίες. Ακόμα και αυτό θα είναι παραστάσεις. Σίγουρα, σε πρώτη φάση, αποκομίζουν παραστάσεις, συγκυρίες, γιατί βελτιώνεται αυτό και το επίπεδο τους. Ήδη το επίπεδο της εθνικής ομάδας είναι σε ψηλό, βελτιώνεται και τα ίδια τα παιδιά. Παναγιώτη, εσύ που είσαι ένας από τους προπονητές τους, τι τους έχεις συμβουλέψει τώρα που συμμετέχουν και με την αντρική ομάδα, τι τους λες? Εντάξει, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ας πούμε, το άγχος και η διαφορά επίπεδου. Αλλά είναι καλά παιδιά και η όρεξη, τα οποία ίσως θέλω να πιστεύω ότι βοηθάει το ότι βρίσκομαι και εγώ στην ομάδα και είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η μετάβαση. Κυρίως αυτό το άγχος και να μην φοβούνται να ρωτήσουν κυρίως τον coach και μετά κάποιους πιο έμπειρους αθλητές από εμένα, αλλά τους μεγαλύτερους αθλητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι ένα πράγμα που είναι να μην με 10 στο μυαλό τους αυτό που θα κάνουν, γιατί αυτό μετράει. Είναι μεγάλη διαφορά του παιδού, ειδικά από το παιδικό να πας αντρικό σαν φαδίο. Και μερικά παιδιά, ειδικά θυμάμαι και εγώ πριν 10 και χρόνια που ήταν στις αθλητές μου, χάνεις. Όταν παίρνεις και τρέμουν τα πόδια σου, λαμβάνουν και τα παιδιά σερβίς. Είναι και λογικό. Ναι, δεν το λέω για τα παιδιά, αλλά γενικά σου λέω. Γι' αυτό ακόμα και ένας πόντος να βγουν. Είναι σημαντικό. Κάθε φορά αυτός ο πόντος μετράει παραπάνω. Και απλά να προσθέσουμε εδώ αυτό που συμμετέχουν όσο μπορούν, γιατί μην ξεχνάμε και τα παιδιά έχουν και τα φροντιστήριά τους. Είναι και αυτό. Είναι τα σχολεία τους, καταλαβαίνουμε. Εντάξει, όσο μπορούν όμως προσπαθούν και συμμετέχουν και είναι και τα παιδιά τους έχουν αγκαλιάσει. Και χτίζουν και ψυχολογία σιγά-σιγά λίγο με τη συμμετοχή, με τις προπονήσεις. Ναι. Και γενικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε ακαδημίες του Πανιωνίου και αυτό είναι πάντα δύσκολο γιατί πάντα σε όλες τις ομάδες η συμμετοχή των αγοριών είναι πάντα πιο μικρή σε σχέση με το τι γίνεται στα κορίτσια, έτσι. Ναι, σίγουρα. Αλλά και με τη συμμετοχή αυτών των παιδιών τώρα στις προπονήσεις της ομάδας δείχνει ο Πανιώνιος ότι όπως κάνει σε όλα τα τμήματά του, ότι υπολογίζει πολύ τις ακαδημίες, θέλει να βγάλει παιδιά από εκεί. Βέβαια, γι' αυτό είπα πριν, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι αθλητές και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς να αναπτυχθούμε ακόμα και οι ακαδημίες ακόμα περισσότερο. Είναι κάνει και την προσπάθεια του και ο κύριος πρόεδρος Τσάμις, που είναι ο φρούς εκεί στις ακαδημίες και πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί για το καλύτερο. Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι σε αυτό το σημείο και σε ένα-δύο λεπτά και επανερχόμαστε εδώ με την Κατερίνα Οικονόμου και τον Παναγιώτη Κωνσταντίνη.
Είμαστε και πάλι εδώ, κοντά σας, με την προπονήτρια της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Πανιωνίου, την Κατερίνα Οικονόμου, και έναν από τους παίκτες της ομάδας, τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Είπαμε προηγουμένως για την προετοιμασία της ομάδας, για τα νέα πρόσωπα, για τα φιλικά που θα δώσει η ομάδα, τις προπονήσεις, γενικότερα για τις ακαδημίες φυσικά, για το έργο που γίνει της ακαδημίας. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα. Με όλα αυτά τώρα που έχουν γίνει το καλοκαίρι, τις προσταφαιρέσεις, τα νέα πρόσωπα και αυτά, Παναγιώτη, εσύ πόσο διαφορετική πιστεύεις θα μπορούσε αυτή η ομάδα σε σχέση με πέρσι? Δεν μπορώ να πω ότι είναι νωρίς, αλλά είναι νωρίς. Γιατί έχει κάνει πρακτικά, έχει αλλάξει λίγο το από το σύστημα της ομάδας, αλλά έχει αλλάξει λίγο το τρόπο που παίζουν. Η αίσθηση που έχεις. Ναι. Αλλά η λογική, εφόσον προπονητισμένη ίδιος, προπονητισμένη ίδια, η λογική λέει παραμένει η τακτική της ομάδας. Μετά είναι το πόσο καλά μπορούμε να εκτελέσουμε εμείς. Που αυτό είναι το σημαντικό, να υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία στην ομάδα, την οποία του βάλει ο προπονητής. Και μετά εμείς είμαστε στα όρια να πρέπει να εκτελέσουμε. Και θα φανεί δηλαδή πόσο καλά από εμάς. Αλλά οι οδηγίες έχουν το παλού. Εμείς είμαστε στα όρια, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα έχουμε αντίστοιχη πορεία, απλά είναι πολύ ελεύθερο ο όμιλο φέτο. Είναι πιο δύσκολο από πέρσι. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πραγματικά περιμένω και εγώ τα υπόλοιπα φιλικά, γιατί θέλω να δω και άλλα πράγματα από μένα προσωπικά και πιστεύω ότι θα πάω πίσω καλύτερα. Γιατί έχω πολύ καλό υλικό. Εσύ, Κατερίνα, τώρα που έχει σχηματιστεί η ομάδα, ποια χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι θα έχει ή ποια χαρακτηριστικά θέλεις να βγάλεις στο γήπεδο αυτή τη χρονιά? Εντάξει, είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης, είναι νωρίς ακόμη. Πρέπει να βρεθεί ο ένας με τον άλλο ο αθλητής. Στη θέση πήγε ο Πασαδόρος, δεν έχουμε πια, έχουμε αλλάξει Πασαδόρο. Και πρέπει και ο Πασαδόρος να βρεθεί με τους επιθετικούς, γι' αυτό λέω νωρίς ακόμη. Ένα χαρακτηριστικό, όπως και η επιθετική με τον Πασαδόρο και μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό που λέμε, στην υποδοχή, είτε στην ανάπτυξη του Πασαδόρου που κάνει, στο blog. Αυτά όμως μέσα από τα φιλικά που είπα και πριν, αν δούμε κάποιες αδυναμίες, προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε. Αν δεν βελτιώσουμε, πρέπει να βρούμε τρόπο να βελτιωθούμε. Και σιγά σιγά, εγώ πιστεύω σιγά σιγά. Έχουμε και το Σάββατο φιλικό, που τώρα επιδίευθηκε ο Νίκος Σουκούνας λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ήρθε και θα βρεθούμε ακόμα περισσότερο να δούμε λίγο και το καινούργιο σχήμα. Πιστεύω όμως όλοι οι αθλητές, όσοι είναι, θα βοηθήσουν με το μέγιστο δυνατό καλύτερο που μπορεί ο καθένας. Και τώρα, Ρωμανίκη, θα κάνω την ερώτηση που απευθύνεται κάθε προπονητής. Με ποιους στόχους μένει ο Πανιώνιος στη φετινή Α2? Λοιπόν, εννοείται όπως και πέρυσι που είχαμε μιλήσει ξανά εδώ. Είμαι από τους προπονητές που, αν δεν έχω στόχο, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και σαφέστατα τον υψηλότερο στόχο που μπορούμε. Θα πω, μπορεί να γίνω λίγο γραφική, θα πω πρώτα την παραμονή, γιατί είπε και ο Παναγιώτης είμαστε είναι και 12 ομάδες φέτος. Μία από την Ρόδο είμαστε 11 και όλοι προσπαθούν να παραμείνουν στην κατηγορία. Ο πρώτος στόχος αυτός η παραμονή που θεωρώ ότι η υγεία να έχουμε, πιστεύω θα επιτευχθεί. Και ένα άλλο σημαντικό κίνητρο για μας είναι και η δημιουργία της Prelink, που μπορεί να μας δώσει ένα εισιτήριο, γιατί όχι για να πάμε κι εμείς το χρόνο στην Prelink. Ναι, γιατί μιας και το είπες, να πούμε ότι έχουμε μια αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής φέτος. Καταρχάς δεν υπάρχει πρώτος όμιλος, δεύτερος όμιλος όπως πέρσι. Είναι ένας όμιλος στον Νότο και ένας όμιλος στον Βορρά. Όπως συμμετέχουν πλέον 11 ομάδες. 11 ομάδες. Αυτόματα ο πρώτος, η πρώτη ομάδα παίζονται 2 γύροι, εντός εκτός έδρας. Η πρώτη ομάδα από τον Νότιο όμιλο και η πρώτη ομάδα από τον Βόρειο όμιλο πηγαίνουν κατευθείαν Βολιλίνγκ. Αλφαένα. Τώρα, η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση και από τους δύο ομίλους οδηγούνται στην Πρελίνγκ. Η οποία λογικά θα σχηματιστεί. Θα σχηματιστεί από 10 ομάδες, ναι. Το χρόνο θα ξεκινήσει. Και υπάρχει μετά και η πέμπτη, η πέμπτη θέση, είτε από τον Βορρά είτε από τον Νότιο όμιλο, θα εξαρτηθεί από ποιες ομάδες θα παίζουν από την Α1. Και εννοείται μέσα εκεί. Ένα επόμενο στόχο μα είναι να καταφέρουμε να πλησιωθούμε στην πρώτη τετράδα για να μα δώσει ένα εκ των εισιτηρίων για να πάμε κατηγορία. Ναι, είναι ανάλογα σε πού θα ανοίγουν και γεωγραφικά οι ομάδες θα παίζουν. Έτσι ναι, θα οριοθετηθεί, ας πούμε. Αν παίζουν δύο ομάδες στον Βορρά και μία στον Όμιλο, στον Νότιο Όμιλο, τότε αυτόματα από τον Νότιο Όμιλο θα πάει και η πέμπτη θέση. Και πέμπτη, ναι.
Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, εάν μια ομάδα τερματίσει την πρώτη τετράδα, θα εξασφαλίσει την συμμετοχή να πάμε στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση, εξασφαλίσει την πρελίνικ. Χωρίς να σημαίνει ότι ο στόχο αυτό είναι και μαζί με τα παιδιά εξ αρχή αυτών έχουμε θέσει. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι υποτιμούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί, έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Πώς είναι το επίπεδο, αλήθεια, φέτος? Το επίπεδο, αν εξαιρέσουμε με τα τελευταία δεδομένα που γνωρίζουμε, ότι ο Μήλωνας είναι μια ταχύτητα παραπάνω από τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό όμως σίγουρα σέβουμε όλους τους αντιπάλους. Έτσι, ναι. Εμείς θα τα πούμε στο γήπεδο. Έτσι, ναι, όλα έτσι. Όφη, Ρόδος, ας πούμε. Ο καθένας είναι το γήπεδο. Ναι, έχουν μια ταχύτητα παραπάνω, γιατί εντάξει, πλαισιώνεται από αθλητές που έχουν παίξει και Α1 εθνική κατηγορία, ήδη υπάρχονται σε έμπειρους αθλητές. Ο Μιλόνας, ο οποίος έκανε φανταστική πορεία και πέρσι στην εθνική, έτσι. Ναι. Είχε ρίξει πέρσι αυτό το πλάνο. Ναι, ναι. Είχε θέσει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Συνεχίσαν όμως. Και εντάξει, οι υπόλοιπες ομάδες είναι όλες υπολογίσιμες. Και όλα αυτά που λέω εγώ, όλα θα φανούν στο 9-9. Κάθε εβδομάδα κάνει τους παθέτες και όλα στο γήπεδο. Εσύ Παναγιώτη, με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της χρονιάς? Με θεωρώ αφόρτα, πάντα δηλαδή αν μου λήγες πρώτος να πω. Πάντα να πάμε για το όσο καλύτερο είναι. Καλή λογικό. Ναι. Δεδομένου ότι η ομάδα θα είναι ανεργής, πάμε για όσο ψηλά γίνεται. Τετράδα είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δύσκολος μένα γιατί είναι πολύ λεπτά στο πρωτάθλημα. Αλλά και πιο ψηλά μακάρι, αλλά είναι θέμα να είμαστε υγιείς, να βρεθούμε όλες τις παιδιές καλά, να κερδίσουμε τα σημαντικά παιχνίδια γιατί μπορεί να πέρυσι ας πούμε κερδίσαμε τον Όφη και χάσαμε το ίδιο. Ναι. Που τερμάτισε πολύ κατά από εμάς. Αυτό εννοώ. Δηλαδή το θέμα είναι να μην είναι κατάσταση και ζωή σε όλο το πράγμα. Να υπάρχει σταθερότητα. Ναι. Εντάξει, είναι θέμα μεταφρανισμών, θέμα του γηπέδου, θέμα. Είναι διάφορα τα θέματα. Αλλά να συνεχίσουμε με τη δουλειά που έχει αρχίσει από πέρσι και να βάλουμε το πλάνο που θέλουμε. Τουλάχιστον την τετράδα νομίζω είναι ένα στόχο που το θέλουμε όλοι στην ομάδα. Και σας εύχομαι να το πετύχετε. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, εφόσον συμφωνεί ο προπονητής, συμφωνεί και οι παίκτες. Υπάρχει, ναι, ταύτιση. Υπάρχει και πολύ καλή ταύτιση. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκε στο θέμα του γηπέδου, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δύσκολο. Πέρσι να πούμε ότι η ομάδα ταλαιπωρήθηκε πολύ. Παίξατε στο ΜΕΤΣ, εκεί στο Παγκράτη. Παίξατε στην Ερυθρέα ως τυπικά γηπεδούχοι, ενώ παίζατε με τον Πανεθραϊκό. Παίξατε στο Μίλωνα. Και μόνο ένα παιχνίδι είχαμε παίξει στο Βαρτάκης. Ναι. Τυχαία. Τυχαία. Ναι. Δηλαδή πηγαίνατε από εκεί και το συγκύπερα. Όλα εκτός τα παιχνίδια. Ναι. Όλα δεν είχαμε έδρα, όλα εκτός. Εντάξει, φέτος γίνεται μια προσπάθεια. Φέτος ξέρουμε πού θα γνωρίζετε η ομάδα. Τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, στο Βαρτάκης. Ο Ανδρέας Βαρτάκης που είναι δίπλα από το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Τελευταίες πληροφορίες. Πιστεύουμε ότι εκεί θα ξεκινήσουμε. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ μεγάλο σύν για τον Πανιόνιο να αγωνίζεται καταρχάς μέσα στην Σμύρνη, όπου είναι και το αυτονόητο, και σε ένα χώρο που το γνωρίζει ο λαός. Το γνωρίζουμε και το σημαντικό είναι ότι θα κάνουμε και μία προπόνηση εκεί. Ναι. Δηλαδή μία προγνωστική θα γίνεται και εκεί πριν το παιχνίδι. Να παίζουμε το Σάββατο, θα πηγαίνουμε, θα κάνουμε μία προπόνηση την Παρασκευή. Είναι σημαντικό, είναι μέσα στη... είναι το σπίτι μας. Mm-hmm. Είναι η έδρα μας. Θα έχουμε την έδρα μας, θα λέμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Είναι όπως πέρυσι που δεν είναι ούτε εσύ, ούτε έδρα. Είμαστε όλα τα παιχνίδια εκτός. Εύχομαι να ελπιθεί και να πραγματοποιηθεί. Επομένως, εκτός ελληνικού απρόπτου, θα βλέπουμε τον Πανιόνιο στο Βαρύ Κυπέλλος, έτσι. Ωραία, μακάρι. Και είναι και καλό για τον κόσμο αυτό, έτσι. Να έρχεται ο κόσμος, γιατί θα είναι κοντά. Ναι, ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια προσέλευση. Ναι, σίγουρα πολύ περισσότερο από πέρσι. Γιατί, σίγουρα, γιατί για τον κόσμο είναι δύσκολο πρακτικά να έρθει με το ΜΕΤ. Είναι φυσιολογικό. Ακόμα και στι παρατάξει που ήμασταν, ακόμα και να μην γνώρισε ο κόσμο, κάποιο θα καθόταν. Είχαμε μετά το μπάσκετ, κάποιο θα καθόταν. Πάντα υπήρχε μια στήριξη. Μακάρι να υπάρχει παραπάνω, αλλά πάντα υπάρχει κάτι. Είναι δύσκολο για ένα παιδί, δεν είναι Παναγιώτη, να αλλού να κάνει προπονήσεις, αλλού να παίζει. Κάθε εβδομάδα μπορεί να παίζει και σε άλλη έδρα. Πώς είναι για ένα παιδί αυτό? Δηλαδή, πέρυσι, ας πούμε, πώς ήταν αυτό το περάσατε αυτό? Ήταν ίσως δύσκολες συνθήκες του γηπέδου στο ΣΕΦ, το οποίο δεν έχει πάντα την συνεχή προσοχή στο λάπεδο, ας πούμε, ή στο φιλέ ή οτιδήποτε. Δεν θα έλεγα, δεν μπορώ να το έχω στην ιδεολογία παίζαμε εκτός έδρας, γιατί ακόμα και τα παίζεις μέσα έδρας πρέπει να αποδίδεις. Ναι, η απόδοση σου να είναι συγκεκριμένη και να δίνεις πάντα τα μέγιστα. Ίσως να ήταν στο μυαλό μας
ή πιο μετά στην κούραση που σου έδινε το γήπεδο του ΣΕΦ. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι δικαιολογία για την απόδοση μας τουλάχιστον η αλλαγή του γήπεδου. Ίσως ξαγωνιστικά ή σε άλλα μικροπράγματα να λέγαμε ότι κάθε ομάδα παίζει κάτι διαφορετικό ή από το σκέφτησε. Αλλά κατά την γνώμη θα έπρεπε να αποδίδουμε το ίδιο σε όλα τα γήπεδα. Μα είναι και η δουλειά των αθλητών να προσαρμόζονται με τις υπάρχουσες συνθήκες. Και πέρυσι το εξήγησαν τα παιδιά πάρα πολύ. Πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ. Βάσει των δυσκολιών δηλαδή. Πάρα πολύ καλά. Να πας στο Παγκράτη να παίξεις 20 λεπτά, να πας σε 9 ώρες που πακάρα να πας στην Κρήτη 13 ή οτιδήποτε. Κανονικά πρέπει να δώσει λίγο ώρα. Αλλά γι' αυτό προετοιμάσεις μια εβδομάδα για να δώσει εκεί. Το θέμα ήταν η ποιότητα του γηπέδου στο ΣΕΦ. Κάνω το πρόβλημα. Ναι, έχουμε κάποια προβλήματα εκεί. Το οποίο εντάξει. Που αυτό ισχύει για πολλές ομάδες, δηλαδή και για πρώτες 30 ομάδες που έρχονται. Έχετε παράπονα τους. Πιστεύουμε θα τακτοποιηθεί. Ταξίδια υπάρχουν μακρινά, φέτος υπάρχει και η Σάμο. Βέβαια, εγώ στη Σάμο πηγαίνουμε, Ηράκλειο πάλι. Και μετά εντάξει, περισσότερο πιάνουμε Πελοπόννησο. Καλαμάτα, Πάτρα, Αίγιο. Θα κάνετε τα κλειδιά σας και πρώτα. Όχι, ναι, η Ρώσος θα πρέπει να φτάνουν από όλα μας ταξίδια, αλλά αποσύρθηκε. Εντάξει, έχουμε πέντε ταξίδια, θα έχουμε. Του χρόνου το βάλω στη Λίλη, θα έχουμε και στο Βόρειο. Σας το εύχομαι πραγματικά, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος οι πρώτες 4-5 θέσεις και νομίζω ότι υπάρχει ποιότητα στην ομάδα, υπάρχουν πολλές λύσεις στο ρόστερ, ένα γεμάτο ρόστερ. Δουλειά γίνεται πολύ καλή. Γνωρίζεις την ομάδα. Την γνωρίζω με την ομάδα, τους αθλητές γνωρίζω. Είπαμε, καλά είναι. Κλίμα υπάρχει καλό. Κλίμα, ναι, το συζητάω. Είναι πάρα πολύ καλό και τουλάχιστον φέτος να πούμε ότι έχει πέσει και ο μέσο. Με το ρόλο ηλικία. Αυτό είναι καλό γιατί έχουμε περισσότερη ενέργεια. Αυτό πάντα κάτι σου δίνει, κάτι σου παίρνει, αλλά... Εντάξει, όχι. Μου αρέσει αυτός ο αθλητής. Μου αρέσει ο αθλητής να έχει ενέργεια, διάθεση, να παλεύει για το καλύτερο, να πεις μόνο, να βάζει και με τον εαυτό του και να προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του. Αυτό που είπα πριν, πρώτα τα ατομικά, πάντα και στις συνεργασίες όσο μπορώ να βοηθήσω τους αθλητές ατομικά και μετά ομαδικά. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι να μάθει τον άλλον, να μάθει τα πατήματα, πώς συμπεριφέρονται μέσα στο γήπεδο. Εμένα η δουλειά μου είναι να τους κάνω ομάδα. Και να βγάλουμε αυτό που πρέπει να βγάλουμε και ήδη οι αθλητές θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει να την κάνουν. Και μέχρι στιγμής είμαστε μια χαρά. Για να μην τα. Να μην τη να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στον κόσμο του Πανιωνίου φέτος για τη φετινή χρονιά. Τι θα θέλατε να πείτε. Εγώ το μόνο που θα πω εντάξει, είναι να έχουμε υγεία και να έχουμε και μια αξιόλογη πορεία όπως η περσινή και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και μια θέση. Για την Premier League. Υγεία χωρίς τραυματισμούς. Αυτό. Παναγιώτη. Ναι, αντίστοιχα εγώ, να πάμε στο ψηλά γίνεται, που είναι μάλλον τετράδα. Και μακάρι να έχουμε μια τέτοια πορεία που να μπορεί να κινήσει έστω την περιέργεια για τον κόσμο, να βρούμε να δούμε λίγο κόσμο και πιστεύει να μας δώσει λίγο παραμό, να μας δώσει λίγο όρεξη. Να σου δώσει... θέλουμε τον κόσμο, ναι, όχι, έχει δίκιο Παναγιώτης αυτό. Αν πραγματικά να παίξουμε στο Βαρύκας, θέλουμε τον κόσμο. Πάντα, Παναγιώτης, πρέπει να τον κόσμο παραδοσιακά έτσι σε όλα τα μήματα. Βέβαια, και εμείς να μπορούμε να αποδώσουμε ώστε να είναι το θέμα, εντάξει, το δικαιό, εντάξει, θα είμαστε καλά. Αλλά είμαστε μακάρι, δηλαδή να μπορούμε να φτάσουμε ψηλά ώστε να έχει ο κόσμος όρεξη να θα μας δει, να μην είμαστε να παλεύουμε. Δεν λέω γενικά για εμάς, αλλά γενικότερα για οποιοδήποτε άθλημα, γιατί αλλιώς ο κόσμος, αν δεν έχει κάποιο θέμα να δει, δεν υπάρχει λόγος. Και εγώ θέλω να πω πάντως στον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, να στηρίζει τα παιδιά γιατί πραγματικά το αξίζουν να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και φέτος στα περισσότερα παιδιά νομίζω σχεδόν σε όλα τα εντός. Οπότε θα είμαστε σε επαφή και θα σας παρακολουθούμε από κοντά. Και αυτό είναι η προσπάθεια, αυτό πλέον είναι η προσπάθεια και από όλους. Δηλαδή και οι αθλητές, ο προπονητής, κατά επέκταση και ο team manager, ο Νικήτας Γιωτίνης, στο κομμάτι των χωριών. Όλοι κάνουν την προσπάθειά του. Και αυτή είναι πολύ σημαντική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο που κάνει και αυτή την προσπάθειά του. Και βέβαια και ο Πανιώνιος που όλοι μαζί προσπαθούν για το καλύτερο του Πανιώνιου. Αυτά. Και να πούμε και συγχαρητήρια βέβαια και στον κύριο Χιωτίνη που από πέρσι τρέχει όλο το κομμάτι της ομάδας. Και φυσικά προσφέρει και τις εγγύησεις έτσι για να έχει μια επιτυχημένη πορεία η ομάδα.
την πορεία που έχουμε. Είμαστε κοντά στα παιδιά και αυτό είναι σημαντικό, γιατί και οι αθλητές το σπράττουν αυτό και το μας το μεταφέρουν και εμάς από, από αυτά που βλέπουμε εμείς μεταξύ μας. Αυτό είναι σημαντικό και για εμάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο που δεν είπαμε. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία μακριά από τραυματισμούς, κάθε επιτυχία, να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. Εμείς θα είμαστε, όπως είπα, κοντά και θα σας, και θα σας δείχνουμε και θα σας βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και με το καλό να ξεκινήσει η σεζόν. Τώρα πρώτο παιχνίδι επίσημο πλέον, το τελευταίο Σαββατοκύριακο λίγα του Οκτώβρη, έτσι. Ναι, 26 Οκτωβρίου με την Ερυθρέα στην έδρα μας. Στην Ερυθρέα λογικά στο Βαρύκα. Στο Βαρύκα. Να μεταξύ κάτι θα δούμε. Αλλά δεν υπάρχουν τα δεδομένα, λογικά 26 Οκτωβρίου στο Βαρύκα, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της Αθηνικής Ομάδας Βόλεϊ του Πανιωνίου φέτος. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η προπονήτρια της ομάδας Κατερίνα Οικονόμου και ο ένας από παίκτες της ομάδας, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.